Το πολεμικό σκάφος του στρατάρχη Χάφταρ πλησιάζει το τουρκικό πλοίο και δίνεται εντολή στον καπετάνιο να κάνει κράτη τις μηχανές. Το σκάφος φέρει σημαία Γρανάδας, όμως η πλειοκτήτρια εταιρεία είναι τουρκική, όπως και τα μέλη του πληρώματος. Στον έλεγχο που ακολούθησε, οι ακτοφύλακες επικεντρώθηκαν στα στοιχεία τριών μελών του πληρώματος και κατάσχεσαν τα χαρτιά τους. Το τουρκικό πλοίο ακινητοποιήθηκε ανοιχτά της πόλης Ντέρνα και οδηγήθηκε στο λιμάνι Ras El Hilal για να εξακριβωθεί το φορτίο που μεταφέρει. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία στέλνει στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση της Τρίπολης που προσπαθεί να αποκρούσει την επίθεση των δυνάμεων του Χαλίφα Χάφταρ. Η αποστολή τουρκικής βοήθειας στη Λιβύη επιβεβαιώνεται και από έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που σημειώνει παράβαση του εμπάργκο πώλησης όπλων που έχει επιβάλει ο οργανισμός. Άμεση ήταν η αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν. Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω ούτε στα μέτρα που έλαβε στη Συρία, ούτε στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τη Λιβύη. Γνωρίζουμε καλά τους λόγους πίσω από τις προσπάθειες να ανατραπεί η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Πρόσφατα, δώσαμε σημαντική υποστήριξη στη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Εάν είναι απαραίτητο, θα αυξήσουμε τον στρατιωτικό τομέα της υποστήριξής μας στη Λιβύη και θα αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές μας στο έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Άμυνας της γείτονος Χουλουσί Ακάρ. Η Τουρκία θα υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης μέχρι η ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια να εδραιωθούν στη χώρα. Η κατάσχεση του τουρκικού πλοίου είναι μια κίνηση που πυροδοτεί ακόμη περισσότερο το πολεμικό κλίμα ανάμεσα στον πρόεδρο Σάρατζ και τον στρατάρχη Χάφταρ.